Έχω κατακλειστεί από ένα συνέστημα χαράς, αγαλίασης, ευτυχίας, όμως όπως όλοι διανύουμε και οι γονείς, διανύουμε φάσεις στη ζωή μας, κάποιες εντάσεις στην καθημερινότητά μας και τι κάνουμε, κατακλειζόμαστε από θυμό. Όταν όμως είσαι στο σπίτι, είσαι μανούλα, είστε γονείς και έχετε και τα παιδάκια σας, κάποιες φορές ο θυμός μπορεί να είναι καταστροφικός. Όμως θεωρώ ότι ο θυμός και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε, γιατί είναι και λίγο ένα παρεξηγημένο συνέστημα, λέω εγώ τώρα, είναι κάτι που πρέπει να δούμε κατάματα και να το διαχειριστούμε. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τη Μαρίνα Κρητικού, η οποία έχει έρθει κοντά μου, την οποία γνωρίζω σήμερα και πρέπει να σου πω, Μαρίνα, ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό. Μου έχει έρθει από το όμορφο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Μαρίνα Κρητικού είναι ψυχολόγος υγείας και οικογενειακή συστημική σύμβουλος. Πριν πούμε όλα τα δικά μας περί θυμού, αν και με χαμόγελο μου ήρθες και μου αρέσει αυτό, είσαι πολύ θετικός άνθρωπος. Πες μου λίγο, τι σημαίνει συστημική σύμβουλος? Είναι μια άλλη ματιά να βλέπεις τα πράγματα, μια άλλη σχολή ψυχοθεραπείας, όπου παίρνει ως βάση της την οικογένεια και ότι η οικογένεια είναι ένα σύστημα, που είναι ένα σύστημα, και δεν είναι οι μονάδες που απαρτίζουν το σύστημα αυτό, αλλά πώς τα μέλη της αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν το ένα το άλλο και τελικά καταλήγουμε να μεγαλώνουμε σε μια οικογένεια, να μας γαλουχεί και να γινόμαστε οι ενήλικες που προέρχονται από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Μάλιστα. Μας καθορίζει λοιπόν έτσι κι αλλιώς η οικογένεια, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Πάμε λίγο στα δικά μας όμως, γιατί ο θυμός είναι, λέω εγώ, ένα παρεξηγημένο συνέστημα. Είναι. Είναι. Νομίζω ότι από την παιδική μας ηλικία και κατά καιρούς κάνω συζητήσεις με γονείς. Οι περισσότεροι που μου λένε πώς ήταν τα δικά τους βιώματα, όταν ως παιδιά εκείνοι θυμώνανε και τους λέγανε οι δικοί τους γονείς, οι περισσότεροι μου λένε τύπου ότι τα καλά παιδιά δεν θυμώνουν. Μη θυμώνεις γιατί θα σε βάλω τιμωρία. Γενικά ήταν ένα πολύ κατακριτέο συνέστημα, όπου το έχουμε βάλει στην πυρά. Αλλά ο θυμός μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Όμορφα. Μπορεί να γίνει ζωογόνος λοιπόν ο θυμός? Αμέ, άμα δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή από τι μας προστατεύει, γιατί κάθε νόμισμα έχει διόψεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όπως το λέω χαρακτηριστικά για το φόβο και μετά θα πάω και στο θυμό, αν δεν φοβόμασταν θα περνάγαμε απλά τη λεωφόρο, περνώντας τα αυτοκίνητα και θα γινόταν μεγάλο ατύχημα. Οπότε ο φόβος μας προστατεύει. Ο θυμός αντίστοιχα μας βοηθάει πάρα πολύ να βρούμε τα όρια μας και μέχρι που αντέχουμε και να το επικοινωνήσουμε. Αν δεν θυμώναμε ποτέ, δεν θα αναγνωρίζαμε ποτέ τα όρια και έτσι όλοι θα μας πατάγανε. Σωστά. Και τα όρια μας και τα όρια απέναντι στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας. Βέβαια. Πάμε λίγο σε αυτό το πώς ο κάθε άνθρωπος εκδηλώνει διαφορετικά το δικό του θυμό. Mm-hmm. Και φυσικά νομίζω ότι ακόμα και στον ίδιο άνθρωπο, το πόσο οι βαθμίδες, η ένταση του θυμού φυσικά ποικίλει και διαφοροποιείται σε σχέση με τις εκάστοτε καταστάσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Μοιραία όμως είναι κάτι φυσιολογικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, απενοχοποιώντας τον θυμό σαν συνέστημα και σαν εκδήλωση και σαν αντίδραση. Το διαχειριζόμαστε, είναι εύκολο να τον βάλεις έτσι σε ένα λογικό, ρεαλιστικό και πολιτισμένο πλαίσιο? Μπορείς όταν έχεις μάθει και έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου να τον αναγνωρίζεις όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν σενάρια που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε μια έκρηξη. Ναι. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε τα σωματικά συμπτώματα, γιατί ο θυμός πριν εκδηλωθεί δίνει κάποια σημάδια. Βγάζουμε καπνούς, κοκκινίζουμε, κάτι τέτοιο. Ο καθένας μας το βιώνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, άλλος ξεκινάει και σφίγγει τα δόντια του. Mm. Άλλος ξεκινάει και σφίγγει τις γροθιές του. Άλλο γυαλίζει το μάτι. Μα τι και αυτό. Οπότε, αναγνωρίζοντας λίγο αυτά τα έγκαιρα σημάδια, μπορούμε σιγά-σιγά να το προλάβουμε, να προλάβουμε την αντίδραση. Το θυμό τον χρειαζόμαστε, όπως είπα στην αρχή. Ο θυμός μας δίνει πολύ όμορφα πράγματα, αλλά την αντίδραση θέλουμε να διαχειριστούμε. Όχι το συνέστημα. Το συνέστημα χρειάζεται να το αποδεχτούμε και να πούμε ότι είναι OK να θυμώνουμε. Γιατί ο θυμός. Το θυμώνουμε και έχουμε και παιδιά. Και όταν θυμώνουμε και μας βλέπουν και τα παιδιά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Και φυσικά τα πλάσματα αυτά είναι μιμητικά όντα. Ακριβώς. Ακόμα και την εκδήλωση αυτή του θυμού της χαράς γενικότερα. Έρχονται και μιμούνται ή τουλάχιστον αφομοιώνουν αυτά τα οποία βλέπουν. Βέβαια. Και τα ενσωματώνουν σε μια δική τους μελλοντική αποτύπωση ως ενήλικες. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το στάδιο της ενηλικίωσης των παιδιών, πάμε μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Ο θυμός. Ας πούμε ότι το ζευγάρι έρχεται σε ρήξη. Δεν γίνεται. Δεν θα ήταν. Όλα μέλη γάλα δεν γίνεται να είναι και θα ήταν ουτοπικό. Εκεί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Υπάρχει αυτή η έκρηξη. Πώς εκδηλώνουμε το θυμό μας όταν είναι μπροστά τα παιδιά μας και πώς εκδηλώνουμε το θυμό μας σαν ζευγάρι όταν είμαστε οι δυο μας τετ-α-τετ? Προσπαθούμε καταρχήν ιδανικά όταν είναι μπροστά τα παιδιά μας να μην υπάρχουν εκρήξεις. Να υπάρχει μια πιο πολιτισμένη, ας το πούμε έτσι, διαφωνία. Δηλαδή, χωρίς... με λόγια. Ακριβώς. Χωρίς να γινόμαστε ακραίοι, αλλά εκδηλώνοντας το θυμό μας έτσι, ίσως λίγο ανεβάζοντας το τόνο της φωνής μας.
αλλά σε ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο που να είναι οκ και για τα παιδιά να το αντέξουν. Αυτό, για να συμπληρώσω αυτό που μου λες τώρα, μπορεί τελικά να αποτελέσει, αν και εφόσον το υλοποιήσουμε και το εφαρμόσουμε, μπορεί να δράσει και κατευναστικά, γιατί μετά από λίγη ώρα ξεχνάμε και τι θέλαμε, ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο έντονο αυτό το συναίσθημα. Άρα, αν είναι τα παιδιά μπροστά και πούμε ότι θα το συζητήσουμε μετά, ρίχνουμε το βλέμμα, κατακεραυνώνουμε, αλλά δεν μπαίνουμε στη δικασία να λογοφέρουμε, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να δράσει και καταλυτικά απέναντι και στη σχέση μετά του ίδιου του ζευγαριού. Σίγουρα, γιατί παίρνουμε μια απόσταση από ένα γεγονός που, αν το λύναμε εκείνη τη στιγμή, θα γινόταν μάχη. Είναι λίγο μαξιλαράκι επομένως στα παιδιά σε αυτή τη φάση και χαίρομαι που το ακούω αυτό σαν ασπίδα. Και πολλές φορές λέω και στους γονείς ότι, επειδή δεν είναι εύκολο εκείνη την ώρα να πεις ότι θα το συζητήσουμε μετά, συνεννοηθείτε και κάντε ένα σινιάλο. Ναι. Που να ξέρετε με αυτό το σήμα ότι τώρα η κατάσταση ξεφεύγει. Οπότε θα το δούμε άλλη ώρα. Είναι αυτό το. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Ναι, ναι. Ένα κάτι απλό που να. Να το αναγνωρίζουμε. Ακριβώς. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι το ζευγάρι τώρα έχει έρθει σε πολύ ένταση γονείς. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν είναι και τόσο καλά. Θέλω να πω ότι το καταλαβαίνουν. Άρα αντίστοιχα συμπεριφέρονται και αυτά, λίγο μαγκώνουν. Ή ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα παιδιά είναι παιδιά και δεν νιώθουν τι συμβαίνει. Τα παιδιά νιώθουν από βρέφη τι συμβαίνει, γιατί αντιλαμβάνονται το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας και πολλές φορές τα διπλά μηνύματα τα μπερδεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κρύψουμε το θυμό μας, αλλά είμαστε θυμωμένοι, αυτό είναι ένα διπλό μήνυμα. Αν με ρωτήσεις τι κάνεις και σου πω εγώ καλά είμαι. Είμαι καλά. Ναι. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο διπλό μήνυμα που τα μπερδεύει πολύ τα παιδιά. Μαρίνα, τι έχεις, τίποτα. Κλασικά, ναι. Οπότε, είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, αυτό που πιάνουν είναι το μειολεκτικό κομμάτι. Γυναίκες ή άντρες είναι πιο ξύθιμοι, υπάρχει γενικός κανόνας ή είναι θέμα προσωπικότητας? Νομίζω πως ναι, θέμα προσωπικότητας. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να βάλουμε σε μια γενική κατηγορία. Ταμπέλες. Ναι. Ο θυμός μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να πάρει άλλο πρόσωπο και να πάρει πολύ κακό πρόσωπο και να είναι συστηματικός ο θυμός, που σημαίνει προφανώς για να δημιουργείται και να προκύπτει έτσι αδιαλείπτος, κάτι άλλο δεν πάει καλά. Τι μπορεί να υποδηλώνει ο θυμός, και δεν σου μιλάω για τα μικρά απλά πράγματα, σου μιλάω για παγιωμένες καταστάσεις και για μόνιμες στάσεις και συμπεριφορές που μπορεί τελικά από θυμό να καταλήξουν να είναι και έκφραση με πιο βίαιο τρόπο κτλ. Τα έχουμε δει και τα βλέπουμε όχι μόνο στην κοινωνία της Κρήτης, γενικότερα τα βλέπουμε αυτά. Δεν ξέρω αν είναι το ταπεραμέντο του Έλληνα, πάντως είναι δυστυχώς καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό που λέω σε όσους έρχονται σε μένα είναι ότι προσπαθήστε να δείτε τι νιώθατε πριν θυμώσετε και εκεί θα βρείτε την απάντηση. Τι προηγείται δηλαδή του θυμού, γιατί ο θυμός είναι ένα δευτερεύον συναίσθημα. Πριν μπορεί να υπάρχει άγχος. Ένα κλασικό συναίσθημα πριν θυμώσουμε, αγχωνόμαστε πάρα πολύ, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος, ξεσπάμε σε νεύρα. Μπορεί να είναι απογοήτευση, μπορεί να είναι ενοχές, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Και όταν αυτά μαζεύονται και δεν τα αναγνωρίζουμε, τελικά η μόνιμη μας αντίδραση είναι ένας μόνιμος θυμός. Για να εντοπίσουμε το αίτιο του θυμού, δηλαδή τι σε έφερε σε αυτό το σημείο, πρέπει να το σκεφτούμε μόνοι μας, ή συνήθως κάποιος μας λέει: τι σου συμβαίνει, τι έχεις, το θέλουμε να το ακούσουμε αυτό το τι έχεις, να μας το εκμεύσουν, δηλαδή να ξεμπλοκάρουμε εμείς? Γιατί καμιά φορά χανόμαστε λίγο και συνειδητοποιούμε ότι βιώνουμε μια κατάσταση θυμού, έτσι, εκνευρισμού, αλλά δεν διαπιστώνουμε ή δεν συνειδητοποιούμε, τουλάχιστον προς τη στιγμή, από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το έθεσες, γιατί οι περισσότεροι ρωτάνε γιατί θυμώνεις. Το γιατί είναι χ, λέξη χ. Καλά, εμένα μου λες. Αλλά έτσι όπως το είπες. Να σου πω και τι άλλο ενοχλεί. Πάλι. Το πάλι. Ναι, το πάλι, βέβαια. Μην το λέτε αυτό. Βέβαια. Υπάρχουν άλλες εκρήξεις εκεί. Βέβαια. Γιατί αυτόματα, αν ρωτήσεις γιατί, ο άλλος, ο συνομιλητής σου, θα έρθει σε θέση να απολογηθεί. Ναι. Οπότε εκεί μπορεί να επιτεθεί κιόλας, γιατί καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ενώ το τι τον βάζει λίγο σε σκέψη, σε προβληματισμό. Τι μπορεί να έγινε και με έχω θυμώσει. Άρα εκεί κάνουμε έναν απολογισμό. Άρα εκεί βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Με το να μπαίνει ένας άνθρωπος σε αυτή τη δικασία, σημαίνει ότι λίγο δράκες σαν πυροσβέστης και πιο κατευναστικά σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνει? Ή τον αφήνουμε να εκραγεί ό,τι είναι, να εκδηλωθεί και να φύγει, να κυλήσει, και μετά το συζητάμε? Τη στιγμή του θυμού, όταν δεν έχουμε προλάβει και υπάρχει αυτή η έντονη αντίδραση, δεν έχει νόημα να κάνεις καμία συζήτηση. Ενδρασμό. Γιατί δεν θα σε ακούσει ο συνομιλητής σου. Απλά έχει κατεβάσει ρολά και θυμώνει και φωνάζει και έχει αυτή την έκρηξη. Έχει να κάνει όμως και ανάλογα με τον άνθρωπο, έτσι.
Θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Εγώ μπορεί να θυμώσω, να τα πάρω στο κρανίο, όπως λέμε, σε καλά ελληνικά, και να θέλω να φύγω. Mm-hmm. Μ' αφήνεις να φύγω. Πρέπει να με αφήσεις να φύγω για να εκτονωθώ. Να σου πω. Ή με κρατάς από το χέρι και μου λες, κάτσε Ιωάννα να το συζητήσουμε, και σου λέω, άφησε με Μαρίνα. Λοιπόν, είχα μια πρόσφατη συζήτηση σε σχέση με αυτό που λες και είναι πολύ σημαντικό το πώς θα το μεταφράσει ο συνομιλητής σου. Γιατί αν το έχετε συζητήσει σε μια ήρεμη φάση και πεις εσύ ότι κοίτα, όταν εγώ θα φτάσω σε ένα σημείο που δεν μπορώ να το διαχειριστώ άλλο, θα φύγω για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Ναι. Και να ξέρεις ότι δεν είναι αδιαφορία, δεν σε παρατάω και φεύγω. Το κάνω για μας, είναι προστασία αυτό που κάνω. Το έχεις προκαθορίσει το πλαίσιο, ναι, αυτό. Και το ξέρει. Mm. Είναι οκ, θα σε αφήσει να φύγεις και όλα καλά, μετά από μια ώρα το ξανασυζητάτε. Αν όμως απλά ανοίξεις την πόρτα και σηκωθείς και φύγεις χωρίς να έχει γίνει μια συζήτηση, μετά θα είναι τα πράγματα χειρότερα. Περισσότεροι το μεταφράζουν έτσι. Όταν τα πράγματα περιπλέκονται γιατί είμαστε οικογένεια, εκεί τι πρέπει να κάνουμε, γιατί βλέπουν και τα παιδιά, γιατί χίλιες δύο σκέψεις μπορούν σε ένα νοικοκυριό, σε μια οικογένεια, σε έναν πυρήνα, να πυροδοτήσουν πάρα πολλές αντιδράσεις και σίγουρα εκδηλώσεις θυμού. Όταν αυτές οι εκδηλώσεις είναι τακτικές. Mm-hmm. Τι σημαίνει? Θα σε πω λίγο στο πρώτο στάδιο του θυμού, που είναι ότι όταν γίνεται κάτι και εμείς το ερμηνεύουμε. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι. Ή πιστεύουμε ότι γίνεται κάτι. Να. Αν προσπαθήσουμε λιγάκι να το αποκωδικοποιήσουμε αυτό και έρχεται, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, έρχεται ο σύζυγος με νεύρα από τη δουλειά και έχει προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ ένας τσακωμός. Ναι. Εάν η σύζυγος μείνει στην μετάφραση και πει «Α, ακόμα μου κρατάει μούτρα» και δεν το συζητήσει μαζί του, σίγουρα θα οδηγηθεί σε έναν καυγά. Είναι ένα λάθος αυτό που κάνουμε. Βέβαια, βέβαια. Γυναίκες και άντρες, μοιραία, να φτιάχνουμε μια άλλη ιστορία στο μυαλό μας, χωρίς να τη μοιραστούμε με τον άνθρωπό μας και τελικά προχωράμε σε εσφαλμένα συμπεράσματα και πολλές φορές αναλυθείς καταστάσεις προκύπτουν. Ακριβώς. Και εμείς μετά γυρνάει και μπούμεραγκ, γιατί το διωγγώνεις, στεναχωριέσαι, φτάνεις δηλαδή και έχουμε χάσει το νόημα. Ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε και τελικά στο μυαλό του καθενός είναι μια άλλη κατάσταση που βιώνεται. Ακριβώς. 3 στους 10 καυγάδες θα είχαν αποφευθεί αν κάναμε αυτή την απλή ερώτηση. Μου κρατάς μούτρα από χθες? Το λέμε. Ναι. Πρέπει εννοείται, να το πούμε. Εννοείται, γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει ότι είχα μια χάλια μέρα στη δουλειά, το χθεσινό το έχω ξεχάσει. Ναι. Και αυτόματα εμείς να ηρεμήσουμε. Δύσκολα όμως δεν το λέμε αυτό. Γιατί πληγώνει. Εσύ. Δεν το λες. Καταρχήν, γιατί δεν θες να θυμάσαι το χθεσινό, γιατί είσαι και λίγο, έχεις και τον εγωισμό μέσα σου. Γυναίκες και άνδρες το έχουμε αυτό. Και λες, θα μου μιλήσει αυτός. Αυτός θα κάνει το πρώτο βήμα, όχι πάλι εγώ. Αυτός θα κάνει, ή αυτή, έτσι. Ο άλλος, θέλω να πω, θα κάνει την αρχή. Τελικά αυτό είναι να μην κάνει κανένα στην αρχή το πρώτο βήμα, ή αυτός ο οποίος θα συμβιβαστεί και θα υποχωρήσει μπορεί να θεωρήσει ότι μεταφράζεται από τον άνθρωπό του ότι θα περιμένω, θα έρθει, θα μου μιλήσει. Mm-hmm. Και δεν έρχεται μια μέρα. Τι γίνεται τότε, τι αποστάσεις μπορούν να δημιουργηθούν? Πάρα πολλές, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ουσιαστικά τα βάζουμε κάτω από το χαλί, το χαλάκι το καημένο πόσο να χωρέσει, και γίνεται ένα μπαμ και πάει σκόνη η σύννεφο μετά και μας παίρνει όλους ζαμπάριζα. Και παίρνει και τα παιδιά. Οπότε ακριβώς, ακριβώς. Οπότε να διευθετούνται τα θέματα ένα-ένα, ακόμα αν όχι εκείνη την ώρα που μπορεί να είμαστε σε μεγάλη ένταση, 2 ώρες μετά, το ίδιο βράδυ, άντε την επόμενη μέρα, να μην μένουν. Το συζητάμε μετά. Πολύ σημαντικό. Με τη μαμά, με την πεθερά, με τον πεθερό, με το φίλο, με την αδερφή. Και στο τηλέφωνο και από κοντά. Το συζητάμε. Δηλαδή τα ενίκο λέμε συνήθως μην δήμο. Αλλά όταν γίνει, γιατί θες να μοιραστείς το παραπονό σου. Μένει και κλεισμένο των θυρών ιδανικά, γιατί αφορά εμένα και σένα, το αντρόγινο, το ζευγάρι, την οικογένεια. Συλλήβδιν. Ή το μοιραζόμαστε για να πούμε και κάπου το παραπονό μας? Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή έναν δύο καλοί φίλοι, οι οποίοι έχουν απλά το ρόλο του φίλου και όχι της μαμάς, της αδερφής, που εμπλέκονται πολύ και λέγονται και σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να το μοιραστούμε, γιατί αυτόματα η σκέψη μου θα πάει σε σένα και εσύ που είσαι ένα αντικειμενικό πρόσωπο θα μου τη δεις πιο καθαρά και θα μου πεις «Μα, ξέρω εγώ, το έχεις διωγγώσει στο μυαλό σου, ναι. Δες το λίγο διαφορετικά, δες το αλλιώς». Οπότε εγώ έτσι θα βοηθηθώ. Αλλά τώρα αν το μοιράζομαι με 10 ανθρώπους, ναι, δεν νομίζω ότι βοηθάει πολύ. Πάμε λίγο σε κάτι άλλο. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητα ενός παιδιού και την αντιδραστικότητά του και φυσικά την εκδήλωση θυμού, όταν μόνιμα ή αρκετά τακτικά μέσα στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον, τα βιώματα, εικόνες, οι αντιδράσεις τις οποίες δέχεται και εισπράττει, είναι αυτές, οι εκρηκτικές. Μπορεί να το σημαδεύσει και τελικά να πούμε γιατί ένα παιδάκι είναι τόσο με το παραμικρό θυμώνει. Υποδηλώνει, τα βλέπουμε και στο σχολείο πολλές φορές αυτά, υποδηλώνει ότι μέσα στο σπίτι συμβαίνουν εντάσεις. Είναι και αυτή μια υπόθεση, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά σίγουρα είναι και αυτή μια υπόθεση ότι κάτι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον που το παιδί είναι συνέχεια σε ένταση. Και σίγουρα το παιδί κουβαλάει όλο αυτό.
όταν είναι μόνιμα, μόνιμη, μόνιμη συνθήκη. Ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά εσωστρεφές, στρεσάρεται, βλέπει, βιώνει καταστάσεις, στεναχωριέται. Μπορεί εκτός σπιτιού να εκδηλώσει αυτή την πίεση, αυτό το πράγμα τη συσσόρευση συναισθημάτων αρνητικών και τοξικών πολλές φορές μέσα από θυμό. Σίγουρα, στο σχολείο μπορεί να είναι πιο επιθετικό με τα άλλα παιδιά ή αντίθετα. Ένα παιδάκι που κλείνεται πάρα πολύ στον εαυτό του πρέπει να μας υποψιάσει και να μας προβληματίσει, γιατί δεν εκδηλώνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο την ένταση που υπάρχει στην οικογένεια. Πώς μιλάμε και στα παιδιά μας όταν είμαστε θυμωμένοι και με τα παιδιά μας όταν είμαστε θυμωμένοι? Προσπαθούμε καταρχήν να το διαχειριστούμε, γιατί όταν είμαστε θυμωμένοι δεν μιλάμε και όπως θα θέλαμε να μιλήσουμε. Σίγουρα μπορεί να μας ξεφύγουν πράγματα, να μας ξεφύγουν ταμπέλες, να μας ξεφύγουν διάφορα που με ηρεμία δεν θα τα λέγαμε. Οπότε προσπαθούμε λιγάκι να πάρουμε αυτή την απόσταση που θα. Όχι πολύ, δεν χρειάζεται πολύ. 5 λεπτά. Να βγούμε έξω, να ξαναμπούμε. Να πάρουμε 2 βαθιές αναπνοές, να μετρήσουμε μέχρι το 10. Οτιδήποτε μπορεί να είναι σωτήριο εκείνη τη στιγμή που να μας δώσει 1-2-3 δευτερόλεπτα για να πούμε αυτό που θέλουμε, να το πούμε με διαφορετικά λόγια. Βλέπουμε πολλές ελληνικές οικογένειες, διακατέχονται από το ταπεραμέντο, αλλά και πολλές μαμάδες και πολλές γιαγιάδες. Αλλά πολλές οικογένειες, οι οποίες με το παραμικρό στο παιδί τους θυμώνουν. Μην το κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό. Και κυρίως όταν είναι νεαρές ηλικίες που είναι εύπλαστες, που είναι και λίγο και εύθραυστες, βέβαια, μαζί με αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε ότι το οτιδήποτε κάνουν, γιατί στα μάτια ενός παιδιού κάτι φαίνεται τελείως διαφορετικό από ό,τι φαίνεται στα μάτια ενός ενήλικα. Βέβαια. Και πολλές φορές ακόμη και η αγωνία των γονιών να μην πάθει κάτι το παιδί τους συνοδεύεται από πολλά μη, δεν. Και τελικά από εκδήλωση θυμού όταν το παιδί είναι και λίγο αντιδραστικό, κάνει τα αντίθετα. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν πολλά μη στην οικογένεια, υπάρχει αντίδραση μεγάλη. Και φωνές. Και φωνές, βέβαια, ναι, ναι. Εγώ λέω στους γονείς ότι προσπαθήστε τα μη να είναι για καταστάσεις που χρειάζεται να τα πείτε. Ένας αναμένος φούρνος, να σας ξεφύγει να πάει στον δρόμο, γιατί όταν ακούει 15.000 μη το δευτερόλεπτο, άλλο ένα μη δεν θα του κάνει διαφορά. Τα στάδια του θυμού ποια είναι γενικά? Ας πούμε σαν ένα γενικό κανόνα, ποια στάδια περνάει για να μπορεί να τα αναγνωρίζει κάποιος? Είναι μπαμ και κάτω, είναι σιγά 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 μαζεύεται και μπαμ? Πώς είναι και το μπαμ θα γίνει? Το πρώτο στάδιο, όπως είπα και πριν, είναι όταν συμβαίνει κάτι και εμείς το μεταφράζουμε κάπως ή νομίζουμε τέλος πάντων ότι συμβαίνει κάτι. Αν δεν μπούμε στη διαδικασία να αναρωτηθούμε ή να ρωτήσουμε τον συνομιλητή μας αν όντως έχει γίνει κάτι, περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι μπαίνω σε μια κατάσταση μάχης ή φυγής, έτσι λέγεται, όπου είναι ένας μηχανισμός άμυνας που μας προετοιμάζει για να αντιμετωπίσουμε κάτι που μας πιέζει πάρα πολύ και μας θυμώνει. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε ούτε και αυτό, μετά περνάμε στην έκρηξη. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, είναι αυτοί οι πιο εύθυκτοι, είναι αυτοί οι πιο οξύθυμοι? Ταμπέλες βάζουμε τώρα, αλλά υπάρχει ένας κανόνας? Καταλαβαίνεις αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μπορεί το παραμικρό να τον μπαρουτιάσει, να τον ενοχλήσει? Ή ο καθένας μας δίνει τα σημάδια του και τα όρια του? Ακριβώς αυτό πιστεύω, και επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό και σε ποια φάση ζωής είμαστε. Γιατί αν μας συμβαίνουν άλλα 500 πράγματα γύρω μας και έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά μαζί, είμαστε σε μεγαλύτερη ένταση από όταν περνάμε μια πιο ήρεμη φάση. Πάμε λίγο ξανά στην οικογένεια, γιατί εκεί πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα και επιμένω εγώ. Το ζευγάρι, όταν καταλάβει ότι προκύπτουν δυσκολίες, υπάρχει ένας χρυσός οδηγός του «τώρα βλέπω το πρόβλημα, τώρα ανάβει το καμπανάκι», πέρα από αυτά που λέγαμε ότι θα το συζητήσουμε πιο μετά, το συζητάνε πιο μετά. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας συμβουλευτικός στο τι κάνω, πώς διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου όταν επιπροστίθενται άγχη, αγωνίες, προβλήματα? Τα αντιμετωπίζω πώς να καταπιείς τον πολιτισμό, πώς εκείνη την ώρα να αντιδράσει διαφορετικά? Επειδή ακριβώς κλιμακώνονται όλα αυτά, δεν είναι. Λίγοι άνθρωποι πάνε από το 0 στο 100 σε δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να έχουν συσσωρεύσει θυμό, θα πρέπει να γίνονται άλλα. Συνήθως δεν πάμε. Περνάει κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι όσο πιο έκαιρα το προλάβει, τόσο πιο εύκολο θα είναι στη διαχείρισή του. Γιατί όταν πάει μετά και έχουμε. Το θερμόμετρο του θυμού έχει πάει στα κόκκινα, μετά δεν είναι καθόλου εύκολο. Και καθόλου διαχειρίσιμο. Καθόλου διαχειρίσιμο, ναι. Από τη δική σου εμπειρία, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο συχνό πρόβλημα ή αυτό το οποίο ακούς να επαναλαμβάνεται πιο συχνά και τελικά οδηγεί στην εκδήλωση θυμού? Οι παρερμηνίες. Πολύ συχνά, ναι. Δηλαδή κάνουμε σενάρια στο μυαλό μας, αυτό που σου είπα πριν, πώς ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του άλλου, και με βάση αυτά πορευόμαστε. Το ανέκδοτο με το γρίλο νομίζω ότι είναι το πιο παλιό, αλλά και αντιπροσωπευτικό. Αντιπροσωπευτικότατο.
Πολλοί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και θα είχαν αποφευθεί πάρα πολλά περιστατικά. Τα παιδιά έχουν έναν από τους δύο γονείς που είναι πιο οξύθυμος, πιο εκδηλωτικός. Φόβος δημιουργείται, απόσταση δημιουργείται απέναντι σε αυτόν τον γονιό. Κουμπώνουν πιο πολύ στον άλλον που είναι πιο πράος. Πώς συμπεριφέρονται, ή γυρνάμε σε αυτό που λέγαμε πρότυπο αυτός ο γονιός, άρα το παιδί θα γίνει σαν τον πατέρα, ας πούμε, ο οποίος θα φωνάζει, θα χτυπάει και το τραπέζι, το χέρι στο τραπέζι. Υπάρχουν αυτά ακόμα, παίζουν στα σενάρια. Εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία πάλι του παιδιού. Πάλι δεν μπορώ να σου απαντήσω με μία. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Όχι, όχι. Ναι, εξαρτάται από τη δυναμική της οικογένειας, από το πώς είναι η μαμά ή ο μπαμπάς, αντίστοιχα. Δεν θέλω να το βάλουμε σε ένα φύλλο. Παίζουν πολλά ρόλο για το τι τελικά θα γίνει. Αλλά σίγουρα, όταν υπάρχει στην οικογένεια μία ασφαλής φιγούρα, η οποία είναι πιο σταθερή, πιο συναισθηματικά, διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματα, πάνε τα παιδιά εκεί, στρέφονται για ασφάλεια. Ανεξάρτητα από το αν είναι η μαμά ή ο μπαμπάς. Ναι, ανεξάρτητα, ανεξάρτητα, βέβαια. Ποια συμβουλή θα έδινες μέσα από τη δική σου εμπειρία στις οικογένειες που μας παρακολουθούν? Μιλήστε, ανοίξτε, έχετε ανοιχτά χαρτιά. Αυτά σώζουν πάρα πολύ. Και επίσης απενοχοποιήστε τα συναισθήματά σας. Είναι οκ, τα συναισθήματα δεν είναι οκ η αντίδραση. Ένα ζευγάρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα συναισθήματα που συσσωρεύονται και τελικά καταλήγουμε και στο θυμό, είναι διαφορετικό όταν είναι μόνο του και διαφορετικό όταν φτάνει σε κατάσταση οικογένειας? Το ζευγάρι-ζευγάρι λειτουργεί, συμπεριφέρεται, γνωρίζεται κτλ. Διαφοροποιείται η κατάσταση όταν κάνουν οικογένεια και παιδιά? Σίγουρα, σίγουρα. Αλλάζει πάρα πολύ η δυναμική της οικογένειας με τα παιδιά. Ο χρόνος περιορίζεται γιατί τα παιδιά παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια όταν θέλεις να ασχοληθείς μαζί τους. Οπότε εκεί που μπορούσα να έχω το χρόνο το βράδυ μετά τη δουλειά να συζητήσω κάποια πράγματα με τον σύντροφό μου, ξαφνικά καταλαβαίνω ότι ποιος χρόνος. Ούτε μισή ώρα δεν έχουμε. Γιατί φτάνουμε το βράδυ και είμαστε κατάκοποι από όλη την ημέρα. Οπότε σίγουρα διαφοροποιείται πάρα πολύ. Είναι και λίγο άλοθη αυτό που ακούμε πολλές φορές σε ζευγάρια να λένε ότι δεν θα το κάνω αυτό ή θα κρατηθώ, ας πούμε, για τα παιδιά μου. Που κατ' ουσίαν δεν είναι για τα παιδιά, είναι η υπομονή που λέμε, που δεν ξεπερνάμε τα όρια. Θα έπρεπε να είναι για εμάς τους ίδιους και για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας και έχουμε επιλέξει να συμπορευόμαστε. Γιατί μιλάμε και για γάμο, μιλάμε για μια οικογένεια, για μια ομάδα. Και όσα θέματα δεν λύνονται, ξέρεις, και απλά πηγαίνουν εντάξει, άστο, θα το δούμε άλλη ώρα, άλλη ώρα, άλλη ώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο τα παιδιά να γίνονται 18, να φεύγουν από το σπίτι και το ζευγάρι τελικά τότε να έρχεται αντιμέτωπο με τα θέματα που πραγματικά υπάρχουν. Και εκεί βγαίνουν πολλά διαζύγια. Και αλλοιώνονται και οι σχέσεις και τα πρόσωπα. Και λέει, εγώ άλλον αγάπησα. Ακριβώς. Εγώ άλλη αγάπησα. Έχεις αλλάξει. Ναι, βέβαια. Είσαι άλλος άνθρωπος, Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι και εγώ είμαι άλλος άνθρωπος από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Που σε γνώρισα. Πρόσκληση. Που ήρθες κοντά μου και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Βέβαια, γιατί όχι. Χάρηκα πολύ, Μαρίνα Κρητικού. Καλή συνέχεια. Είστε επανειδήν.